Έκλεισαν οι κάλπες στην Ιαπωνία και σύμφωνα με τα exit poll, ο συντηρητικός συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε φαίνεται ότι εξασφαλίζει την επωνομαζόμενη απόλυτα σταθερή πλειοψηφία, καθώς έχει ξεπεράσει τις 261 από τις 465 έδρες. Από εκεί και πέρα, στόχος του συνασπισμού είναι 310 έδρες που θα του δώσουν τη δυνατότητα για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα το επιτρέψει να ανατρέψει το μεταπολεμικό ειρηνιστικό σύνταγμα της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τα περισσότερα μέσα ενημέρωση, ο κυβερνητικό συνασπισμό είναι πιθανό να πιάσει αυτό το στόχο, αλλά όλα θα κριθούν σε 1 με 2 έδρες. Ο συντηρητικό πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε, που βρίσκεται από το 2012 στην εξουσία, εξασφαλίζει πλέον μία ακόμη θητεία και εφόσον ανανεώσει και την προεδρία στο κόμμα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, θα βάλει πλώρη για να γίνει ο πρωθυπουργό με την πιο μακρά θητεία στην Ιαπωνία. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό αδιάκοπη βροχή στο Τόκιο και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς ένας νέος τυφώνας με ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις πλήττει την Ιαπωνική επικράτεια. Κάτι που ωστόσο δεν εμπόδισε τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες.